Συμμετέχουμε σήμερα στη σύσκεψη που γίνεται στο Δημαρχείο Καλαμάτας με πρωτοβουλία του κυρίου Δημάρχου για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες καταστάσεις. Να ενημερώσω καταρχάς ότι όπως προείπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Τουρτζίνης, δεν περιμένουμε εξάρσεις. Ο χειμώνας φεύγει. Ξέρουμε ότι η ίωση αυτή είναι σχετικά πιο ελαφριά από τη γρήπη. Το κακό που έχει είναι ότι μεταδίδεται εύκολα. Και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε πώς θα κόψουμε την αλυσίδα μετάδοσης. Καταρχάς να πω ότι τα παιδιά μας στο σχολείο, λόγω ηλικίας, δεν είναι επικίνδυνα να έχουμε κανένα απευθέων. Όμως, επειδή έχουμε πολλά παιδιά στην ίδια αίθουσα, έρχονται και μιλάνε κοντά το ένα με το άλλο. Είναι οι συνθήκες, οι διδασκαλίες τέτοιες, είναι εύκολη η μετάδοση του ιού και στα σχολεία και από τα σχολεία στα σπίτια. Οπότε, στο δικό μας το τομέα, θα προσπαθήσουμε να κόψουμε την αλυσίδα. Με τη βοήθεια του Δήμου, θα βάλουμε στις τάξεις μας αντισηπτικά για να μην έχουμε μεταδόσεις. Πριν μπουν τα παιδιά μέσα, θα περνάνε τα χεράκια τους με αντισηπτικό. Πριν βγουν πάλι έξω στην ώρα του διαλύματος, θα περνάνε τα χεράκια τους με αντισηπτικό. Έχουμε την παλιά τεχνογνωσία στα σχολεία από προηγούμενες επιδημίες γρήπης, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν το μαθαίνουμε για πρώτη φορά, το έχουμε εφαρμόσει, θα το ξαναεφαρμόσουμε. Ελπίζουμε, υπολογίζουμε, όλα θα πάνε καλά. Να επιστήσω την προσοχή. Εάν αρρωστήσουμε, δεν πάμε εμείς στο γιατρό, φωνάζουμε το γιατρό και έρχεται στο σπίτι μας. Πρέπει να δώσω μεγάλη σημασία στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. Από την πλευρά μας θα κάνουμε τα δέοντα, ό,τι προέβαιναν τα πρωτόκολλα, με τη βοήθεια και του Ιατρικού Συλλόγου, με τη βοήθεια του Δήμου, με τη βοήθεια όλων των δομών. Θα σας ρωτήσω κάτι, τα σχολεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν αντισηπτικά? Τα σχολεία αυτή τη στιγμή... Έχει δώσει εντολή, ναι, ο γρήπης, να υπάρχουν αντισηπτικά. Υπάρχουν αντισηπτικά στα σχολεία, στις τουαλέτες. Εγώ μιλάω για τα γυμνάσια και τα λύκια. Στα γυμνάσια και τα λύκια είναι μεγάλα τα παιδιά, έχουμε άλλους κανόνες, εννοώ. Δεν παίρνει το ένα από το στόμα του αλλού να φάει όπως παίρνει από τα δημοτικά, δεν βάζουν τόσο εύκολα τα χέρια στο στόμα όπως τα βάζουν στα παιδιά του νηπιαγωγείου. Μπορώ να σας μιλήσω για τα γυμνάσια και τα λύκια, στα οποία εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται.